Φίλοι και φίλες του Καθημερινάκια Πρόοπτα, σήμερα κοντά μου έχω μια ανεπανάληπτη ποιήτρια, μια ποιήτρια που την είχα και συνάδελφο στο τηλεφός. Έχει κάνει άπειρες εκπομπές και μαζί μου και μόνη της. Μιλώ για την κυρία Κακογιαννάκη που ήρθαμε σήμερα εδώ στο σπίτι μου, προσκεκλημένη μου, να πιούμε καφέ. Κυρία Κακογιαννάκη, σας καλωσορίζω στη σημερινή μου εκπομπή. Μάλλον, για να είμαι πιο απόλυτος, στη δική σας σημερινή εκπομπή και θα μας μιλήσετε για τον κύριο Σμυρνιωτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία αυτή που στο κανάλι σας και για τη χαρά που μου δίνετε να μιλήσω για τον αείμνηστο πια Γιάννη Σμυρνιωτάκη. Ο Γιάννης Σμυρνιωτάκης έφυγε στις 22 Ιουλίου του 2015. Ήταν ένας λαμπρός άνθρωπος, δάσκαλος. Υπηρέτησε σε πάρα πολλά σχολεία, δημοτικά. Έγραψε πολλά βιβλία, πάνω από 300 βιβλία δικά του. Αγάπησε τα παιδιά και το λειτουργήμα που έκανε. Η οικογένειά του λοιπόν τώρα, στα 40 που κάνανε για την ψυχή του, προσφέρανε σε όλους αυτό το βιβλίο προς ανάμνηση του Γιάννη Σμυρνιωτάκη. Εγώ συνεργάστηκα πάρα πολύ καιρό μαζί του, πάνω από 15 χρόνια συνεργαζόμουν μαζί του. Βγάλαμε πολλά βιβλία μαζί, ανθολόγια, ήδη ετοιμάζουμε ακόμα ένα. Και ο Γιάννης Σμυρνιωτάκης ήταν πραγματικά εκτός από ένας καλός δάσκαλος και ένας καλός φίλος. Ο Θεός ας τον αναπαύσει και ας είναι αιωνία η μνήμη του. Κυρία Κακογιαννάκη, θα ήθελα να μου πείτε πώς γνωρίσατε τον κύριο Σμυρνιωτάκη. Εδώ και 20 χρόνια είχα γνωρίσει τον αείμνηστο Βασίλη Λαζανά. Ήταν φιλόσοφος, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Κοντά του έμαθα πάρα πολλά πράγματα και εκείνος μου γνώρισε πολλούς λογοτέχνες. Μεταξύ αυτών γνώρισα και τον κύριο Σμυρνιωτάκη. Εκτός από τον κύριο Σμυρνιωτάκη γνώρισα πάρα πολύ κόσμο γύρω από τη λογοτέχνες, βασικά ναι. Όλοι αυτοί ήταν λογοτέχνες, αλλά όταν γνώρισα τον κύριο Σμυρνιωτάκη πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος ήρεμος και ήξερε να προσφέρει αγάπη. Αυτό το βιβλίο που η οικογένειά του μας πρόσφερε γράφει το βιογραφικό του, την εξέλιξη αλλά τη ζωής του, αλλά και πάρα πολλά ποίηματά του, μεταξύ αυτών έχει πολλά ποίηματα που πραγματικά είναι άξια να ακουστεί έστω και ένα, γιατί ο χρόνος προσμένου. Στη χώρα της καρδιάς μαπλώνει το θόλο του ενός, ένας ουρανός που για αστέρια του υπόνει η μοναξιά μου και ο καημός. Μα ως πότε πια θα περιμένω της αγάπης σου τον ήλιο να φανεί, να φέρει φως ονειρεμένο στη χώρα της καρδιάς της σκοτεινή, και να σβηστούν τα αστέρια εκείνα, να έρθουν αγάπης και χαράς, και να γεννήσει η χώρα κρίνα στεφάνια για να τα φοράς. Πάμε να μας πείτε ένα ακόμα το ποίημα. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του, πολύ παλιό, το είχε γράψει για τη γυναίκα του όταν ήταν ακόμη πολύ νέη. Χρόνια πολλά, στη γιορτή της. Χρόνια πολλά αγάπη μου, σου εύχομαι να ζήσεις μέσα στις γλυκιάς αγάπης μας τα λουλουδένια πλάτια και στις χαράς που σ' έκτισα τα μαγικά παλάτια, χωρίς την πίκρα μια στιγμή κοντά σου να γνωρίσεις. Παραδεισένια και χρυσά να αργυροκυλούν τα χρόνια, με γέλια, χάδια και φιλιά και έρωτα γεμάτα, και να έχεις πάντα συντροφιά
την ομορφιά, τα νιάτα. Ετούτη ζωή αγάπη μου, σου εύχομαι αιώνια. Ο Γιάννης Μυρνιωτάκης ήταν από την Κρήτη. Γεννήθηκε στην Κρήτη, μεγάλωσε εκεί και συνέχισε τις σπουδές του εδώ στην Αθήνα. Έγραψε και δημοσίευσε πολλά ποίηματα σε τοπικές εφημερίδες, εξέδωσε μοναδική ποιητική συλλογή, την πρώτη του, με τίτλο «Στα πρώτα σκαλοπάτια». Το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ, είναι δύσκολο να υποθεί έτσι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Όπως ακούσαμε την κυρία Κακογιαννάκη, το βιογραφικό του κυρίου Γιάννη Μυρνιωτάκη ήταν πολύ πλούσιο και μεγάλο. Δυστυχώς, ο χώρος μας, ο χώρος των καλλιτεχνών, έχασε ένα μεγάλο δάσκαλο. Γι' αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έργο που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, δεν φτάνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κακογιαννάκη, που είναι και αυτή μια σπουδαία ποιήτρια, να κλείσει με ένα ποίημα δικό της, εις μνήμη αυτού του μεγάλου ποιητή και εκδότη. Ο Γιάννης Μυρνιωτάκης, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν ένας άνθρωπος φιλήσικος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, τα παιδιά, την πλάση. Κάθε φορά που μιλούσαμε και ακούγαμε για τους διάφορους πολέμους που γίνονται στον κόσμο, πονούσε η ψυχή του. Ένα τέτοιο ποίημα λοιπόν θέλω να του το αφιερώσω. Όχι πια άλλος πόνος. Φτάνει πια των ανθρώπων οι ψυχές να πέφτουν νεκρές από τα βόλια. Φτάνει πια να αιμορραγεί η οικουμένη, να πεινάνε τα παιδιά, να φοβάται του γέρου η καρδιά. Τα κυπαρίσια έφτασαν ψηλά, έγιναν δάσος ατελείωτο, μαύρισαν το γαλάζιο ουρανό των ανθρώπων της καρδιές. Όχι πια άλλο αίμα. Οι μάνες της Κύπρου ψάχνουν ακόμα τα παλικάρια τους. Στο Ιράκ ο πόλεμος έγινε φιάλτης. Η Σερβία θρηνεί από ορφανεμένα παιδιά, φτώχεια και συμφορά. Οι σταυροί γέμισαν τους κάμπους. Με νεαρά βλαστάρια, κορμιά σφιχτά, αιμορραγούν και ανθίζουν παπαρούνες. Χιλιάδες μάνες, μαυροφορεμένες, προσκυνούν τάφους, στέλνοντας καυτά δάκρυα στον ουρανό, ψηλά στον πλαστουργό. Θλιβεροί αναστεναγμοί σμίγουν με πένθυμες καμπάνες. Τα δέντρα θροίζουν στις φυλλωσιές τους λυπημένα, χωρίς ανθούς και άνοιξη, μυρολογώντας στο χάιδεμα του μπάτη. Όχι πια άλλους πόνους, όχι πια άλλα θύματα πολέμου. Αντί σιρήνες και λαϊδήματα πουλιών, αντί ήχους πολυβόλου, γέλια παιδιών, αντί φόβο και θάνατο, ζωή. Ενωθείτε λαοί, ενωθείτε θεοί, όλοι μαζί ας ενώσουμε αρμονικά τις ψυχές μας για μια γαλυμνεμένη ζωή, σε ανθισμένους κήπους, σε γαλυνεμένες θάλασσες. Όλοι μαζί με μια φωνή και ένα τραγούδι, έναν ύμνο, ψαλμό για την ελευθερία, για τη ζωή, για το Θεό και την πατρίδα, για το παιδί και για τη γη. Όλοι, άσπροι, μαύροι, με λαμψή, με μια φωνή, ειρήνη εδώ στη γη. Ας έχει η ψυχή σου ειρήνη εκεί που είναι και ας είναι αιωνία η μνήμη σου.